Είμαστε στο control panel μπροστά. Αφού οργανώσαμε το σχολείο μας, θυμάστε, school group, school, class, segments, το σχολείο μας έχει δομή. Δηλαδή έχει τάξεις, τμήματα και τώρα πάμε να βάλουμε χρήστες. Πατάω λοιπόν add user και ερχόμαστε εδώ να βάλουμε nickname σε έναν μαθητή. Προσοχή! Δεν μπορεί το Club EFL να έχει δύο nickname ίδια. Passwords μπορεί να έχει πολλά. Λοιπόν, πάμε πάλι add a new user. Εάν βάλω Μαρία, μου λέει ήδη αυτό υπάρχει. Για να το αποφύγετε, μπορείτε να βάλετε κάτι από το σχολείο σας. Ας πούμε το σχολείο σας λέγεται πώς να το πω, γλωσσομάνια, βάλτε GL Μαρία, δεν υπάρχει. Password, καλό είναι να βάλετε σε όλους το ίδιο, γιατί θα σας δείξω. Ας πούμε 111. 111. Real name είναι η Μαρία. Η Στεργίου. Έτσι. Καλό πάλι είναι να έχουμε δίπλα μας μία κατάσταση ενός τμήματος για να δείτε πόσο γρήγορα θα περάσουν όλοι. Δεν χρειάζεται να βάλετε email. Δεν χρειάζεται να ξαναγράψετε το email. Εδώ διαλέγουμε αν είναι student, teacher ή group manager ή parent. Έτσι. Μένουμε στο students και πες ότι θέλουμε να βάλουμε την age junior. Έχουμε την κατάσταση δίπλα μας. Έτσι, είναι η Μαρία Εστεργίου και λέμε add user. Δεν φεύγουμε από εδώ. GL, να μεγαλώσω λίγο τα γράμματα. GL λοιπόν Νίκος. Νίκος. Το όνομά του Νίκος Νικολάου. Παραμένει το password το ίδιο για να μην κουραζόμαστε να τα αλλάζουμε. Θα μου πείτε, μα θα έχουν το ίδιο username και password, το ίδιο password όλοι. Όχι, θα δούμε πώς θα τα αλλάξει από το edit your profile του ο καθένας. Add user λοιπόν και έχουμε εδώ 10 ονοματάκια. GL Γιάννης, Γιάννης ή ο Άνου, στην ίδια τάξη συνεχίζουμε. GL Κώστας, Κώστας Κωνσταντινίδης, add user και συνεχίζουμε. Στο άλλο βίντεο θα δούμε και αυτούς τους χρήστες που βάλαμε και πώς μπορούμε να τους ψάξουμε από εδώ και πώς μπορούμε να τους δούμε όλους μαζί ανά τμήμα. Έτσι. Πάμε λοιπόν στο άλλο βίντεο.